Κόσφουρος έκρυβε ναρκωτικά στη ρεζέρβα του αυτοκινήτη του. 6 κιλά χασίσε ο κύριος. Για πες εδώ. Καλησπέρα, Φίλιππε. Για πες εδώ, γι' αυτό. Ειδικός φουρουρός, όπως λέμε, όπως είπες και εσύ, έκρυβε ναρκωτικά στο αυτοκίνητό του. Μην μιλάς τόσο κοντά στο μικρόφωνο του τηλεφώνου σου. Πάμε. Συγγνώμη. Για να έχουμε καλύτερο ήχο, για να καταλάβουν οι φίλοι τηλεδιατές το ακριβώς του τι συνέβη. Συγγνώμη λίγο. Για να μάθουμε ακριβώς του τι έχει γίνει. 6 κιλά κάναβης. Και πώς έγινε. Και πώς τον πιάσανε. Στη ρεζέρβα του αυτοκινήτου του. Το καταλαβαίνετε τι γίνεται. Τι πολύ, να εμπιστευτείς. Πολύ χρήμα, παιδί. Πολύ χρήμα. Τι να, δηλαδή με τόσο ναρκωτικό που κυκλοφορεί, πρέπει όλοι να είμαστε μισή μαστούρα. Τόσα ναρκωτικά που βρίσκουν και πιάνουνε, πού τα δίνουν όλα αυτά, αδερφά, θα ήθελα να ξέρω. Πού τα... 6 κιλά, 60 κιλά, 200 κιλά, ένας τόνος άλλος, 3 τόνους οι άλλοι, 2 τόνοι από εκεί. 500 μισό τόνος από εκεί. Μην αφήνουμε να εννοείται. Μισό λεπτάκι. Όλο αυτό το θέμα εδώ, ρωτάμε. Ρωτάμε πού διακινούνται όλα αυτά τα ναρκωτικά. Κύριε, δεν μπορούμε να αφήσουμε να εννοηθεί. Δεν έχουν εννοηθεί τίποτα. Οι φρουροί, όλοι. Δεν είπαμε αυτό. Αυτό είπαμε. Παρακαλώ, μην βάζετε λόγια στο στόμα. Απλά, όχι. Μην βάζετε λόγια στο στόμα όσο έχουμε πει. Απλά επειδή γράφει εκεί πέρα. Αφού ειδικό φρουρός, δεν θα κάνουμε. Επειδή στην οικογένειά μας έχουμε ειδικούς φρουρούς, είναι αξιόλογα παιδιά. Μα δεν είπαμε. Εμείς μιλάμε ναι, για τον κόσμο να ενημερώνουμε τον κόσμο. Δεν γράφει ειδική φρουρή, λέει ειδικό φρουρό. Ειδικό φρουρό. Μιχάλη Στάμου. Ναι. Πάντα είπα. Το λέγω τον Μιχάλη Στάμου. Μιχάλη Στάμου, μας ακούει ο Μιχάλη Στάμου? Ναι, σας ακούω, παιδιά, συγγνώμη λίγο, βρίσκομαι πού είσαι, σε κάποιο Στάμου? Ρεπορτάζ. Πού βρίσκεσαι? Σε κάποιο ρεπορτάζ εκτός σταθμού. Πες μας εδώ πέρα τι έχει γίνει τώρα εδώ πέρα. Προσπαθώ να συνδεθώ μαζί σας, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Μετά τα ναρκωτικά. Δεν είναι δυνατή επικοινωνία μου αυτή τη στιγμή. Ωραία, δεν μπορούμε να έχουμε επικοινωνία. Σε πολύ λίγο θα μπορέσω να επικοινωνήσω μαζί σας, ευχαριστώ και συγγνώμη. Πάμε λοιπόν. Αυτά πρέπει να ξέρουμε και νωρίτερα τι γίνεται. Πάμε λοιπόν. Εδώ λοιπόν, για να ολοκληρώσουμε εδώ, τι έκανε ο συγκεκριμένος. Έκρυβε τα ναρκωτικά μέσα στη ρεζέρβα του αυτοκίνητου. Τον έπιασαν οι καλοί συναδελφοί του, οι καλοί αστυνομικοί. Τον έκαναν τσακωτό μετά από έλεγχο. Και αυτό είναι σημαντικό. Αλλά εγώ ξαναρωτώ. Τόσα ναρκωτικά, πού τα δίνουνε, ποιοι παίρνουν τόσους τόνους ναρκωτικών. Μιλάμε για τόνους, στους οποίους τους συλλαμβάνουν, τους πιάνουν αυτούς. Φανταστείτε και πόσα άλλα δεν πιάνουνε. Καλά, εγώ νομίζω ότι και από την Ελλάδα φεύγουν και αλλού. Πάνε εξαγωγές, ναι. Μιλάμε για εμπόρους, αν κοιτάξετε τους μικροεμπόρους, οι οποίοι είναι 5 κιλά, 4 κιλά, 3 κιλά, μιλάμε για τόνους, οι οποίοι τι, δεν τα πάνε εξωτερικό, τα διακινούμε στη χώρα. Ήδη το λιμενικό έπιασε χθες στη Μύκονο πάλι εμπόρους ναρκωτικών. Μεγάλες ποσότητες κοκαίνης που πήγανε να γεμίσουν όλο το νησί πάλι ναρκωτικά. Πριν ένα μήνα περίπου πάλι στη Μύκονο άλλες τεράστιες ποσότητες κοκαίνης. Αδιανόητα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Είναι καθημερινό το φαινόμενο. Και στη Ρόδο είχαμε πρόσφατα ένα ίδιο περιστατικό. Με μεγάλες ποσότητες. Πολλά κιλά. Ας είναι εδώ ειδικός φρουρός. Ο άλλος ήταν γιατρός, ο άλλος ήταν δικηγόρος. Υπάρχουν επαγγέλματα πλέον. Και εμείς ζηλεύουμε που δεν μπορούμε να πάμε, λέει, στην Μύκονο. Να μας πιάσει φοβή, να μην πάμε καθόλου. Μας μπλέξουν πουθενά και εμάς. Αυτό καταλάβατε. Κύριε Πυρηνή μου, τι έχετε πάθει. Το πολύ καυσαέριο της Αθήνας σας επηρεάζει. Όχι, μακάρι να βγείτε, να εκλεγείτε, να φύγει το καυσαέριο. Έχω και το καυσαέριο επηρεάζει, μου φαίνεται. Γιατί είπα τώρα. Πράσινο Δήμο χρειάζεται εδώ πέρα, κύριε. Μαυροειδή, ο πράσινη ενάπλωση. Ο κύριος. Ο Μαστερλάνος, κύριε Πυρηνή. Πάμε στο επόμενο θέμα. Πάμε σε σένα.